μετά τη θλιβερή κατάταξη της περιφερικής ενότητας Λάρισα στην τρίτη θέση πανελλαδικά από άποψη αριθμού COVID-19 θανάτων, αλλά και την κατάταξη των δύο άλλων Θεσσαλικών περιφερειακών ενωτήτων, Μαγνησίας και Καρδίτσας, στις 10 πρώτες θέσεις, θεωρούμε χρέος μας απέναντι στους συμπολίτες μας να αναζητήσουμε τα αίτια που μας οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Αυτό σημειώνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας. Πιστεύουν πως συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, τους Θεσσαλικούς Ιατρικούς Συλλόγους αλλά και της Ένωσης Γιατρών θα αναδείξει γρήγορα και με την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση τι ακριβώς συνέβη. Όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αλλά και η Καρδίτσα και η Μαγνησία βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω του κοροναϊού. Οι ιατρικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας έχουν ζητήσει και επίσημα τα στοιχεία από τον αρμόδιο φορέα. Έχει σταλεί το έγγραφο προς την ΥΠΕ και όποιος άλλος είναι αρμόδιος και έχει αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να διατεθούν. Και ζητάμε και τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα μπορέσει να διερευνήσει αυτά τα στοιχεία και να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε πού οφείλεται αυτό το αυξημένο δυστυχώς αρνητικό ρεκόρ για τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες να εμβολιαστούν, γιατί είναι πολύ παραγωγικό αυτό το θέμα. Θα προκύψει βέβαια και από την αντίστοιχη επιτροπή που θα διελευκάνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ότι η Θεσσαλία και οι συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες ήταν χαμηλά σε ποσοστά εμβολιασμού, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, κάτι το οποίο ανετράπει μετά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αλλά και τώρα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εμβολιασμοί τόσο στις ηλικίες άνω των 18 αλλά και σε παιδιατρικό πληθυσμό με τους ρυθμούς που ακολουθούνται σε όλη τη χώρα. Τέλος, οι ιατρικοί συλλογοί καταλήγουν πως θεωρούμε το ανωτέρω εγχείρημα άμεσης προτεραιότητας και πράξη ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας.